Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Γράψτε μου σας παρακαλώ στο chat εάν ακούγεται καλά ο ήχος και αρχίζουμε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Καλώς ορίσατε για μία ακόμη φορά. Βλέπω πως ο ήχος είναι εντάξει, οπότε θα αρχίσουμε την παρουσίασή μας. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την παρουσίαση της εταιρείας και μετά θα προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας που είναι πάντα στο τέλος της παρουσίασης. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Και όπως είπαμε, κάνουμε την παρουσίαση της εταιρείας και μετά λέμε τα νέα της εβδομάδας. Και ας αρχίσουμε. Εδώ πέρα έχουμε την πρώτη μας εικόνα της παρουσίασης, η οποία είναι ουσιαστικά ένας πίνακας, ενός καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας που τον φιλοτέχνησε αυτόν τον πίνακα 100 χρόνια νωρίτερα από την δικιά μας την εποχή. Σε αυτό το πίνακα ο καλλιτέχνης απεικόνιζε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή την οποία ζούσε. Προέβλεψε λοιπόν ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, όπως βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα. Όμως, ο καλλιτέχνης μας έκανε ένα λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή η πραγματικότητα που βλέπουμε σε αυτό τον πίνακα είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα. Έχει έρθει 100 χρόνια νωρίτερα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε τους δρόμους, όπως βλέπαμε και στο πίνακα του καλλιτέχνη, καθώς ακόμα και λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς έχουν και τα δικά τους μειονεκτήματα και βλέπουμε πως εδώ πέρα τα δύο πρώτα που έχουμε είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Και το τρίτο και ίσως το κυριότερο πρόβλημα αυτής της λίστας είναι φυσικά η μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους κάνει εισβολή στην φύση και η φύση καθώς από την πλευρά της έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος όπως ξέρετε, είναι εγωιστής, είναι φιλόδοξος και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Και ας μην ξεχνάμε ότι το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση. Και τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία και καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και επίσης δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, η οξινή βροχή που σίγουρα έχετε ακούσει, που το πρόβλημα το οποίο Το πρόβλημα το οποίο ο κύριος κάνει είναι η διάβρωση διάφορων επιφανειών. Και γιατί είναι τόσο σοβαρό αυτό με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, σίγουρα ξέρετε ότι τα δύο προηγούμενα προβλήματα που είδαμε, για παράδειγμα η ασφάλεια, άμα εμείς πάρουμε κάποια μέτρα μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες της ασφάλειας, όμως για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, εάν δεν λάβουμε κάποια άμεσα και δραστικά μέτρα, τότε δεν θα υπάρξει δρόμος του γυρισμού και ήδη ακούμε
πόσο πολύ έχει προχωρήσει η καταστροφή του περιβάλλοντος. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν εμείς συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε τότε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, που αυτοί οι σταθμοί επίσης λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου αυτά επίσης μολύνουν το περιβάλλον, διότι απελευθερώνουν κατά τη διαδικασία της καύσης διάφορα αέρια τα οποία το μολύνουν. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση φυσικά είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες και άλλα φυσικά εμπόδια, αλλά κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Η τεράστια κατανάλωση των υλικών όμως εδώ και φυσικά τα πολύ περισσότερα έξοδα είναι προφανής. Οι προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχούς στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, το οποίο είναι στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή πάνω στο έδαφος. Και εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες, όπου βλέπουμε στην αριστερή εικόνα το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ πέρα έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές, όπως γνωρίζετε, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια καινούργια τεχνολογία. Τις είχε ενσωματώσει, όπως βλέπετε εδώ, σε κάποιο μουσικό όργανο ή για διάφορα ακροβατικά κόλπα, όπως βλέπουμε στην άλλη εικόνα. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που θα στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και αυτή είναι μία διτομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε αυτές τις δέσμες από σηματόσχηνα ή χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης και γύρω-γύρω έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες που δεν πέφτουν σε αυτή την κατηγορία των φυσικών καταστροφών, αλλά αξίζει να σημειωθεί. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς γρήγορες για τους επιβάτες, καθώς και ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας στην Λευκορωσία. Και τώρα θα σας πω και τα πλεονεκτήματα αυτών.
Εδώ έχουμε το πρώτο στην εικόνα, το οποίο είναι το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά μιας ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος, καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το δεύτερο, το υπερελαφρύ, είναι ουσιαστικά κάτι αξιομοίωτο γι' αυτό, είναι ότι η βάση της εξαιρετικά ελαφριά δομή τροχιάς είναι σιτριοειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν, καθώς ακόμα και είναι φθηνότεροι στην συντήρηση. Η επόμενη μας γραμμή είναι ημιάκαμπτη και το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτισης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα όπως το Unicon, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίου έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Το επόμενο μας όχημα είναι το άκαμπτο και αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω και αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μίας πρόσθετης πίστας. Και το φορτίο που είναι το τελευταίο μας. Στην δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο έργο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μία μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί ή δημιουργηθεί μέχρι στιγμής είναι ίσως για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σε μια καινούργια τεχνολογία έχει και πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η διαντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό διότι πάνω απ' όλα ή μάλλον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι μάλλον σημαντικό κομμάτι για κάποιο πλεονέκτημα είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ότι το όχημα πρέπει να είναι eco-friendly και να μην κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφυλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια.
Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσες μονάδες ψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση αέρα μειώνει επίσης και την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Μία περιψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις εύφορης γης θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία ή και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία κίνηση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Έχουμε εδώ πέρα το πρώτο, το οποίο είναι για αστική χρήση, παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το άλλο, που είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ πέρα έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει ουσιαστικά την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος και αυτό το στοιχείο αποτρέπει τυχοσύγκρουση με οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους και αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Όπως ξέρετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδών λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ πέρα έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτοκονίδια και είναι διαγράμματα ουσιαστικά. Τα οποία τώρα θα δούμε. Εδώ έχουμε το πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες και βλέπουμε ότι το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Παρατηρούμε πως οι οδικές μεταφορές έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά και ακόμα μικρότερη, δηλαδή με το μικρότερο ποσοστό, έχουμε και τα οχήματα της Skyway. Στις λειτουργικές δαπάνες βλέπουμε τα ίδια μέσα μεταφοράς. Παρατηρούμε ότι έχουν ανέβει λίγο τα ποσοστά, λίγο πολύ σε όλα. Όμως συνεχίζουν τα οχήματα της Skyway να κατέχουν το μικρότερο ποσοστό, το οποίο υπενθυμίζω είναι με το πράσινο χρώμα. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway είναι τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά που έχουν σχετικά με τις οδικές μεταφορές, οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Και αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές, τις είδαμε νωρίτερα και σε ένα άλλο διάγραμμα που έπιαναν ουσιαστικά την πρώτη θέση, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό. Και αυτό ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, όπου αυτό ουσιαστικά μας βγάζει συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας.
Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το τελεφερίκ καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά από αυτό βλέπουμε με αρκετά μεγάλη διαφορά το όχημα μαγνητικής αιώρησης. Βλέπουμε το αεροπλάνο, τις οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway, τα οποία συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Στη μεταφορική ικανότητα, και μάλλον το πρώτο διάγραμμα το οποίο θέλει να δείξει το πλεονέκτημα αντί για μειονέκτημα εδώ πέρα, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό και αυτό μας βοηθάει να καταλήξουμε στο ότι είναι το πιο ικανό μεταφορικό μέσο και βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν, ας πούμε, με το τραμ που είναι κάτω-κάτω. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε και λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα σφίγγουμε από τα διαγράμματα και θέλω να σας παρουσιάσω λίγο και τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων. Επειδή είδαμε στο προηγούμενο διάγραμμα ότι τα οχήματα της Skyway είναι τα πιο ικανά μέσα μεταφοράς και τώρα θα σας πω γιατί ουσιαστικά. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το μοναδικό και εξαιρετικό είδος μεταφοράς που έχει κάνει η εταιρεία, έχει συνολική μάζα 50 τόνων και η ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του, παρά τους πολλούς τόνους που έχει και κουβαλάει, είναι 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνία σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 εργάζονται εκεί πέρα πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέρινα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Σε αυτό το χώρο κάθε χρόνο διοργανώνεται το EcoFest, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν για μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του καινού καινοτομία Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε κλιματική, σε οποιαδήποτε πυκνοκατοικημένη πόλη, χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, σαν αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Και εδώ πέρα βλέπουμε διάφορες εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε ή τις έχετε χρησιμοποιήσει ή τα προϊόντα τους μάλλον έχετε χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στη ζωή σας. Το κοινό που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν όλες τους από το μηδέν. Στην εφετηρία τους ποτέ κανένα δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Έτσι και η τεχνολογία Skyway ξεκίνησε σιγά σιγά, δηλαδή σαν μια ιδέα, έγινε μετά έργο και είναι πλέον αυτό που βλέπουμε σήμερα. Βλέπουμε πόσο πολύ έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια και συνεχώς εξελίσσεται και κάθε εβδομάδα ακούμε νέα και ειδήσεις σχετικά με τα πράγματα που έχει καταφέρει και πετύχει. Και θα δείτε πως μία μέρα θα φτάσει όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς είναι μια πολύ πολλά υποσχόμενη εταιρεία και έχει να προσφέρει και αυτή πάρα πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Για αυτόν τον σκοπό μην χάνετε τον χρόνο σας, επενδύστε, οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους ανεβαίνει συνεχώς ή διαρκώς καλύτερα, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας συνοψίσουμε. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, σκέφτεται τις ανάγκες του, προσπαθεί να τις κάνει πιο εύκολες και με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο να τις εκπληρώσει και παράλληλα φροντίζει και πυρεπεί ουσιαστικά τον πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με την πρώτη παρουσίαση. Πριν πάμε στην επόμενη μας παρουσίαση για σήμερα, που είναι τα νέα, μια σύντομη παρουσίαση θα είναι, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το chat όπου μπορείτε να γράφετε τις εντυπώσεις σας, τις ερωτήσεις σας ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. Και ας προχωρήσουμε τώρα. Ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 25 του μηνός μας λέει ότι ο ιδρυτής του έργου μεταφοράς εγχώρδων Ανατόλη Γιουνίτσκι μίλησε για το πρόσπορο χωρά το έργο στην Λευκορωσία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μοιράστηκε επίσης σχέδια για το μέλλον. Και τώρα θα σας πω μία σύντομη περίληψη αυτής της συνέντευξης. Το πρώτο πράγμα αφορούσε την πρόοδο της κατασκευής στην Σάρτζα, όπου στην δεύτερη γραμμή ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 46 ενδιάμεσων στηρίξεων και η κατασκευή του πρώτου συστήματος αγκύρωσης. Το θεμέλιο και το κάτω επίπεδο των τείχων από σκυρόδεμα του δεύτερου στηρίγματος αγκύρωσης έχουν επίσης τοποθετηθεί. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί το έργο το φθινόπωρο του 2022. Στην τέταρτη γραμμή ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 8 ενδιάμεσων στηρίξεων, καθώς και κατασκευαστικές και μηχανολογικές εργασίες και στα δύο στηρίγματα αγκύρωσης. Γίνονται επίσης και προετοιμασίες για την εγκατάσταση της δομής της τροχιάς, όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί κόμβοι αγκύρωσης. Η σύνδεση του τροφοδοτικού έχει ήδη ξεκινήσει. Η γραμμή αυτή προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ένα νέο μοντέλο μεταφοράς επιβατών είναι το επόμενο πράγμα που θα πούμε τώρα. Αυτό το καινούργιο μοντέλο μεταφοράς επιβατών με χορδές έχει αναπτυχθεί στο εργοστάσιο παραγωγής στην Λευκορωσία. Αυτό το όχημα χωράει 25 επιβάτες και θα δοκιμαστεί στην Σάρτζα στην γραμμή 4. Η πίστα αυτή θα επιτρέψει στο μοντέλο να επιταχύνει έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και ο διαγωνισμός για την κατασκευή πίστα στο Ντουμπάι. Η εταιρεία υπέγραψε μια συμφωνία συνεργασίας με την RTA, δηλαδή την The Roads and Transport Authority, όπου πριν από παραπάνω δύο χρόνια, όλο αυτό το διάστημα η προετοιμασία για τον διαγωνισμό συνεχιζόταν.
Αρχικά 30 εταιρείες από διαφορετικές χώρες υπέβαλαν αίτηση σε αυτό το, για το έργο. Ως αποτέλεσμα, οι ειδικοί της RTA επέλεξαν μόνο 5 προτάσεις και η εταιρεία είναι μεταξύ των κορυφαίων φυσικά, αλλά ο ανταγωνισμός θα κρίνει τα πάντα. Νέα μεταφορά υψηλής ταχύτητας. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται νέα μεταφορά υψηλής ταχύτητας, η οποία θα ξεπεράσει σε χαρακτηριστικά το υπάρχον μοντέλο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει βελτιώσει την αεροδυναμική. Αυτό θα επιτρέψει την επίτευξη της σχεδιαστικής ταχύτητας με έναν λιγότερο ισχυρό κινητήρα. Η μεταφορά θα γίνει επίσης πιο άνετη, δηλαδή στο νέο μοντέλο θα υπάρχει και τουαλέτα. Επιπλέον, έχουμε επεξεργαστεί τη δυνατότητα σύνδεσης πολλών οχημάτων για να αυξήσουμε την χωρητικότητα σε 40 επιβάτες. Και πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο επίσης δημοσιεύτηκε στις 25 του μηνός και είναι σχετικά για φοιτητές, όπου είναι από την Ινδία και επισκέφτηκαν το κέντρο δοκιμών String Technology στην Σάρζα. Η αντιπροσώπεια που περιλάμβανε τους φοιτητές, οι οποίοι ειδικεύονται στη μηχανική πετρελαίου, τη μηχανολογία, την πολιτική μηχανική, την υδρολογία, μηχανική και άλλους τομείς, όπου κατά τη διάρκεια αυτής της ξενάγησης οι μαθητές γνωρίστηκαν με το ουσιαστικά την αυαρχίδα του έργου, που είναι το μοντέλο υψηλής ταχύτητας της μεταφοράς χορδών, το οποίο μπορεί να επιταχύνει έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Οι μελλοντικοί μηχανικοί ενημερώθηκαν επίσης και για τα χαρακτηριστικά του String Rail, όπου για υπενθύμηση αυτό αποτελείται από πολλά στοιχεία, όπου στο εσωτερικό υπάρχουν δέσμες από προεντεταμένο ατσάλινο σύρμα που κάνουν τη τροχιά ανθεκτική στα φορτία. Οι δέσμες προστατεύονται από εξωτερικές αντιδράσεις με ένα χαλίδινο περίβλημα, το οποίο χρησιμεύει και ως αγωγός ρεύματος. Οι καλεσμένοι έδωσαν και ιδιαίτερη σημασία στη μακέτα της γραμμικής πόλης. Η ιδέα περιλάμβανε την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον οικισμών με ανεκτυγμένη πράσινη ενέργεια και ασφαλείς δημόσιες συγκοινωνίες. Να σημειωθεί ότι το κέντρο δοκιμών διοργανώνει τακτικά εκδρομές για νέους επαγγελματίες. Το κέντρο το έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν φοιτητές και από το Πανεπιστήμιο της Καρχιδόνας, καθώς και εκπρόσωποι του Ταμείου Ρουμπού Κέρν. Και αυτά είναι τα νέα που είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για την σημερινή παρουσίαση που είχαμε. Θα τα πούμε τώρα ξανά την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ερωτήσεις βλέπω δεν υπάρχουν ή κάτι άλλο. Οπότε θα πούμε την επόμενη Τρίτη. Και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας και της ημέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.